Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Εμείς καλά είμαστε. Εμείς είμαστε καλύτερα. Σήμερα ο Ανδρέας τον έπιασε η μέση του, οπότε θα κάνουμε συμπαράσταση ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις εξετάσεις που σας λέγαμε χθες. Δεν τράβηξα. Εντάξει, δεν τράβηξα το πρωί. Έκανα αρκετές δουλειές στο σπίτι, άλλαξα σεντόνια, μαγείρεψα φαγητό για τα παιδιά, μετά μαγείρεψα για μας μια σουπίτσα με μαύρο σύτερο. Εντάξει, τα παιδιά δεν θέλουν, άμα θέλουν θα φάνε, δεν θέλουν. Φάγανε κοτομπουκίτσες με πατάτες τηγανιτές. Ο Βασίλης ούτε αυτό έφαγε. Δεν ξέρω, κάτι σήμερα δεν πίνωσε το αγόρι μου. Δεν ξέρω τι είχε. Τι είχες, Βασίλη? Ερωτευμένος είναι. Έχεις κάποιο άγχος, κάτι? Η Τόνια του βρήκε του Βασίλη τη στολή του Spider-Man. Πού και από τη χαρά του, κάπου πάνω στην τουλάπα, γιατί έχει κατεβάσει τα ρούχα μου, έψαχνε εκεί. Και από τη χαρά του ούτε ήθελε να φάει ούτε τίποτα, να φανταστείτε. Εγώ πονάω, δεν μπορώ να φάω τίποτα να μασίσω. Μου είχαν πει κάποιες φίλες από το κανάλι να κάνω να τα πολτοποιώ τα φαγητά και να τα τρώω, έτσι θα κάνω μέχρι που θα συνέρθω, θα το άμα δω ότι δεν, όπως είπα και χτες, θα πάω να κάνω εξαγωγή και τα λοιπά. Την νύχτα πονούσα πολύ, το πρωί σηκώθηκα, ήπια ένα νεφλαμόν και ξάπλωσα πάλι όταν έστειλα το Βασίλη σχολείο, τακτόπισα το Βασίλη και τα λοιπά. Ξάπλωσα για μια ωρίτσα, κοιμήθηκα. Μας κουνάει πολύ εδώ και λίγο ξεκουράστηκα. Μετά σας λέω, έχω κάνει αρκετές δουλειές, πλυντήρια, ρούχα, το ένα το άλλο. Βέβαια έχω να μαζέψω, να αντιπλώσω τα ρούχα, να τα τακτοποιήσω. Ένα βουνό, δεν φαίνομαι εγώ από πίσω του, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό το κακό να έχω τώρα πλέον. Παλιά εγχωνόμουν για το παραμικρό, για αυτό με έπιανε τρέλα. Τώρα έχω ηρεμήσει, δεν ξέρω. Δεν μου ενδιαφέρουν αυτά πλέον. Τα έχω παρατήσει όλα, εντάξει, τα έχω παρατήσει, έχω κάνω, αλλά δεν αγχώνομαι, δεν τρελαίνομαι γι' αυτό. Έχω αλλάξει κάποια πράγματα στη διακόσμηση σήμερα λίγο, ξέρετε, τρέλες, δικές μου. Λοιπόν, οπότε αυτά, πάμε να κάνουμε τις εξετάσεις. Πω πω, χαμός, κίνηση πολύ, όλα σταματημένα. Να δούμε τι θα μας πούνε, να δούμε αν θα υπογράψει ο καρδιολόγος το Βασίλη αυτό το χαρτί. Αλλιώς θα πρέπει να πάμε στο παιδίατρο. Αλλά ο παιδίατρος σήμερα δεν δέχεται, γιατί ο δικός μας παιδίατρος είναι στο νοσοκομείο. Είναι τέτοιος, πώς λέγεται, ενδοκρινολόγος σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο, νομίζω. Και δεν έχει όλες τις μέρες, δεν δέχεται στο ιατρείο του, οπότε σήμερα είναι μία από τις μέρες που δεν θα είναι εκεί. Τέλος πάντων, θα χάσει μια μέρα, ένα Σάββατο αγώνα ο Βασίλης, αλλά τι να κάνουμε. Ελπίζουμε ότι θα μας το υπογράψει εδώ ο ιατρός. Έντωσα στο άντρα μου ένα μεσουλίτ. Τι να τον κάνω και αυτόν. Καλά. Λοιπόν, σας αφήνω τώρα. Πάμε εκεί και μετά. Εδώ είναι και η Τόνια. Η Τόνια μετά έχει γαλλικά. Εκεί είναι και ο Βασιλάκης. Στεχωμένα παιδάκια μου, φοβάστε? Όχι, δεν θα σας κάνει κάτι, δεν είναι τίποτα, σιγά, ένα υπέροχο είναι, δεν είναι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Για το Βασίλη ρώτησα, το γιατρό μου είπε μια χαρά, εντάξει όλα καλά. Γιατί Τόνια δεν ρώτησα, εντάξει, ντρεπόμουν να ρωτήσω και την Τόνια. Μας έχει υπογράψει την κάρτα υγείας για το Βασίλη, μια χαρά, όλα καλά. Μας έχει βάλει τη σφραγίδα, τέλεια. Δευτέρα θα έχουμε τα αποτελέσματα, οπότε θα έρθουμε επίσης να κάνουμε και τις άλλες εξετάσεις και μετά. Έχουμε και αίμα να δώσουμε για θηροειδή, για... Έχρισε ραντεβού? Όχι, δεν χρειάζεται ραντεβού. Βιταμίνη D, βιταμίνη, για κάτι άλλο. Και κάτι... πως έτσι έρχεσαι και κάνεις? Ναι, ναι, για εξετάσεις αίματος δεν, ούτε στη βιοιατρική κλίνηση ραντεβού, έτσι πας. Μόνο για υπέρηχους, για τέτοιες εξετάσεις σοβαρές κλίνηση ραντεβού.
Οπότε αυτά, αλλά τι πάθαμε. Βγήκαμε και δεν είχα πάρει τις συνταγές από το σπίτι. Τις είχα ετοιμάσει και την κάρτα και ξεχάσαμε. Και έτρεχε ο Ανδρέας πίσω να πάρει. Ενώ ο ιατρός μας είχε εξετάσει και περιμένει να μας φέρουν ο μπαμπάς μας τα πιστοποιητικά. Εδώ θα πας. Πάω φαρμακείο να ρωτήσω για Βολταρέν. Να πάρω στον άντρα μου γιατί υποφέρει κι αυτός. Γυρίσαμε σπίτι. Και θα κάτσουμε τώρα να φάμε. Σας είχα πει ότι έφτιαξα σουπίτσα με μαύρο σίταρο, να την έχει και κρέας, αλλά εγώ δεν έβαλα και δεν θέλω και εντάξει έχει το ζωμό από το κρέας, αλλά και δεν μπορώ κιόλας, δεν πειράζει. Το μόνο καλό, του λέω τον Ντρέα σε όλη αυτή την υπόθεση με τον Ντόντι, ότι έχω αντινατήσει. Αυτό μου αρέσει, αλλά βέβαια όχι με αυτόν τον τρόπο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, καλή όρεξη σε εμάς και καλή όρεξη σε εσάς αν τρώτε. Φάγαμε και τώρα είχα πάρει ένα φιλάντιο, ένα περιοδικό από το Lidl και κοιτάω, επειδή μας ρωτάτε πάντα για τα μαχαίρια αυτά που έχουμε, να τώρα θα έχει στο Lidl καινούρια μαχαίρια. Κοιτάξτε εδώ σαν αυτά που έχουμε νομίζω είναι, αλλά είναι πιο σκούρα εδώ ή απλά δείχνει έτσι στη φωτογραφία. Είναι στα 6,99. Επίσης τι άλλο θα έχει, έχει μαχαιροπύρωνα ωραία αυτά, μου αρέσουν. Κατσαρόλες, αυτό που είναι κατσαρόλα μάγειρας. Σε ατμό να βράζεις, τι άλλο, έχει ωραίο, εντάξει και αυτά ωραία είναι. Επίσης, τι είναι εδώ, για εγκυμονούσες, ρούχα για μωράκια, κούνια. Έχει πιστολάκια, έχει διάφορα. Επίσης έχει σκάλα, κοιτάξτε εδώ, ωραία, 11,99. Και έχει βάση μπανιέρες, εγώ τέτοια θέλω. Αλλά αυτή δεν μου αρέσει, εγώ θέλω ενωμένη σκάλα, δεν ξέρω, μπορεί να δω πώς θα είναι. Για να διακοσμήσει το μπάνιο να βάλει, μπορεί να πάρω και τέτοια, θα δω αν θα την πετύχω. Ρόμπες. Τι άλλο, έχει και αυτό εδώ που είναι γωνία για μπάνιο. Έχει ωραία πράγματα. Αυτή η σκάλα είναι ωραία, γιατί εγώ αυτή που είχα στην κρατοκάμερα, σήμερα την έβαλα εδώ, κοιτάξτε. Είδατε, αυτά τα πόστερ που σας είπα μου τα έχει εκτυπώσει ο Ανδρέας και θέλω να πάω στο Jumbo ή στο Use, δεν ξέρω πού, να πάρω κορνίζες και να τα βάλω, έχω κι άλλα. Αλλά θα δω, θέλω να φτιάξω και κάποιες κατασκευές επίσης. Δεν ξέρω, τώρα δεν έχω όρεξη καθόλου, σιγά σιγά θα τα κάνω όλα, θα τα δείτε. Μ' αρέσει σχεδόν η σκάλα αυτή, ταιριάζει όσο, όπως και στην κρεβατοκάμερα, έτσι και στο σαλόνι, έτσι και στο μπάνιο, να έχετε μεγαλύτερο μπάνιο, μπορείτε να τη βάλετε παντού που μπαίνει και είναι ένα ξύλινο πράγμα στο ντομάτιο, αν έχετε μόνο ένα, γενικά το ξύλο μέσα στο ντομάτιο και να μην ταιριάζει στα χρώματα και αυτά, πάντα δίνει μια άλλη τάση, μια άλλη, ωραίο είναι. Οπότε αυτό, έχει κάτι ραφάκια εδώ, παιδικά κουτάκια για οργάνωση. Ραφιέρα παιδική. Έχει ωραία πράγματα. Κοιτάξτε εδώ ωραία η αμοράκια. Ξύλινα, πολύ ωραία και αυτά. Και εδώ τα παιχνιδάκια αυτά ξύλινα, τέλεια. Κάποια πάζλα εδώ. Διάφορα παιχνίδια. Πολύ ωραία είναι αυτά τα ξύλινα. Εγώ όταν ήταν ο Βασίλης και η Τόνια μικρή, είχα πάρει ένα κουβαντάκι, ήταν παλιά και φέρνα για αρκετά χρόνια. Ένα κουβαντάκι με διάφορα τουβλάκια που ήταν ωραίο. Να και αυτά εδώ όλα είναι τέλεια. Εδώ τώρα εργαλεία, εντάξει αυτά δεν με ενδιαφέρουν. Λουλούδια, τουλίπες, τουλίπες. Σε χτες πήγα στο Lidl και είδα τουλίπες, αλλά δεν μου άρεσε. Ήταν λευκές και ροζ και ήταν μαραμένες. Τα ροζ, οι ροζ δεν μου αρέσουν, δεν θέλω, δεν μου ταιριάζουν. Αλλά λευκές θα έπαιρνα, άσπρες τουλίπες. Αλλά εντάξει, αχ αυτό μου αρέσει, το κασπό, το άσπρο. Κεραμική γλάστρα. Α, κοιτάξτε σκούπα. Ωραία. Επαναφορτιζόμενη σκούπα χειρός. 70 ευρώ. Και επίσης τα προϊόντα τα άλλα. Μάλιστα. Α, κοιτάξτε εδώ ένα Spider-Man που έχουμε στο σπίτι μας. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είσαι εσύ Spider-Man? Ε? Ποιος είσαι εσύ Spider-Man? Για κάνε μας κανένα κόλπο Spider-Man. Θα μας κάνεις? Ε, ούτε μιλάει ούτε τίποτα, είδατε. Κάνε μας κανένα κόλπο, καλέ αράχνη. Έλα αραχνούλα, κουνήσου. Να έρθουμε να σε κουνήσουμε. Α, καλά είσαι εκεί. Ε, σαν διακοσμητικό στο σπίτι. Γεια. Yeah.
Γεια σου. Γέλασε καλέ. Τι κάνεις, πω πω. Είσαι τρομακτικός έτσι, ε. Πω. Να το σου, Σπέντερμαν. Είχε κάτω κάτι σαν παπουτσάκι έτσι που φορούσαν. Που, ξέρετε, έπεφτε πάνω από το παπούτσι, από το πόντι και τα έχει κόψει ο Βασίλης και το έχει μείνει. Πέταξες. Ναι. Ήταν βλακή αυτό. Ναι, δεν σε βόλευα. Κοιτάξτε από πόσο κάτω δεν ίσια έχει. Το λέω. Περίμενα να σου τα κόψω εγώ ίσια. Κοιτάξτε δεν πώς τα τα έχει κόψει. Δεν ναι, τι να σου πω. Είσαι κούκλος έτσι. Φοβερός, έλα. Αυτή η αράχνη πέσε ωραία. Ου, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φέραμε τη Τόνια από τα γαλλικά και καθόμαστε εδώ όλοι εκτός από τη Τόνια. Τόνια τρώει, πήρε ένα τόσο και πήγε στο ντομάτιο. Ναι, μα γιατί ο Ανδρέας δεν το βλέπει μια εκπομπή. Ε, τι έρχεσαι, μια χαρά δεν ήσουν εκεί, ήσουν κούκλος εκεί. Ο Βασίλης έχει βγάλει τα λέγκο του, γιατί τα έβγαλε, Βασίλη, τα αυτοκινητάκια. Ήθελε να τα αντελήσει και να είσαι Δεν θα μπορέσει να τα αντελήσει. Αυτά τα είχε πάνω στο ραφάκι του. Δεν του το είπαμε να, να κάνει συλλογή, να θα μαζεύει. Να όχι, δεν θα μπορέσει να τα συναρμολογήσει μετά. Δεν το ξέρω, θα πω να μαζέψει. Βασίλη, άκουσες. Εσύ πώ είσαι. Μια χαρά, χαρά. Βάλε τα εκεί, γιατί θα τα χάσει. Θα χάσει κομματάκια και μετά δεν θα έχει, Βασίλη. Οπότε καθόμαστε έτσι εδώ, ο Ανδρέας πίνει τσάι, τρώει ηλιόσπορους και βλέπει μια ουκρανική εκπομπή. Ναι, ήρθε στην αγκαλίτσα μου και τι να γίνει, ε? Έτσι θα κάτσουμε, εγώ λέω να πάω να κάνω μπάνιο στην μπανιέρα. Θα έρθεις μαζί μου, μάι. Ε, τι λες, πάμε. Τι ψαχουλεύει εκεί ο Βασίλης, ε, τι ψαχουλεύεις εκεί. Στην κατάψυξη έχει φτιάξει, έχει τρίψει στο μούτι ένα μήλο και λέει θέλει να φτιάξει παγωτό μήλο. Εμένα με έχει πάρει σήμερα το απόγευμα πριν καμιά ωρίτσα ο οδοντίατρος και με ρώτησε πώς είμαι, γιατί χτες μου λέει αν θα είσαι το ίδιο από να σου πάρα με τηλέφωνο και όχι μου λέει, μου είπε να έρθω και σήμερα εκεί για να μου το καθαρίσει και άλλο να μου βάλει φάρμακο. Εγώ όμως δεν πήρα τηλέφωνο και δεν ήθελα να πάω γιατί της λέω δεν θέλω να σε κουράσω συνέχεια. Μου λέει τι είναι αυτά που λες και δεν ξέρω τι. Εγώ πάντως κάνω με χαμομήλι. Ξεπλένω πολύ καλά με χαμομήλι. Ξεπλένω με οξυζενέ και τοπικά μου είπε με μπατονέτα να βάλω εκεί οξυζενέ. Μάι, κάτσε κάτω. Οπότε ό,τι μου είπε κάνω. Εντάξει, πονάει, ελπίζω. Α, και επίσης μου είπε ότι βγήκε. Μου έχει κάνει ακτινογραφία σε αυτό εδώ τον Ντόντι και λέει ότι είναι... έχει γίνει ζημιά και φαίνεται ότι έχει βγει και εδώ και κάτω φρονιμίτης και υπάρχει περίπτωση αυτό που βγήκε εδώ να μου έχει σπρώξει, να μου δημιουργήσει πρόβλημα βγήκε στα... Ακόμα, βγαίνει, είναι βγήκε. Εκεί. Το θέμα είναι ότι εγώ το αισθανόμουν το καλοκαίρι. Έβγαινε. Και άμα βάζει το χέρι, το βάζει, το βάζω εγώ. Το αισθάνομαι, είναι έτσι μικρούλικο όπως και αυτό που βγαίνει τώρα. Το αισθάνομαι, το καταλαβαίνω και μπορεί και αυτό να μου έχει δημιουργήσει πρόβλημα και σε όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει στα τελευταία δύο ντόντια, γιατί δεν είχα, σας λέω, δεν είχα ποτέ θέματα να πεις ότι αν από μικρή έχεις θέμα, πηγαίνεις, κάνεις φραγίσματα, ξέρετε, το ένα, το άλλο. Είναι λογικό ότι και σε μεγαλύτερη ηλικία θα έχεις πρόβλημα. Όταν δεν έχεις τίποτα και ξαφνικά σε πιάνουν όλα μαζεμένα, σου κακοφαίνεται, δεν ξέρω. Τι έγινε, Βασίλη, ωραίο το παγωτό? Είναι σαν να τρώω παγωμένη φάβα. Φάβα? Μήλο τρως, καλέ. Νόστιμο, Εγώ θα πάω να απολτοποιήσω ένα μήλο, θέλω μήλο. Στο τρίφτη δεν νομίζω να μπορέσω να το... Πάλι να μασάσω εκεί χρειάζεται. Κάντε έτσι πως το έκανα κι εγώ. Στο μπλέντερ. Στο μπλέντερ. Ναι, να κάνω κρεμούλα. Ναι, να κάνεις και να φας. Τι να κάνεις. Εντάξει, να φάω, γιατί πρέπει να φάω. Δεν μπορώ να μην φάω, γιατί άμα δεν θα πάω... Θα πάμε να αγοράσουμε παιδικά φαγητά που είναι σε κρεμούλες. Δεν θέλω φαγητά. Μπορώ να φάω και σούπα, ωραία, με μαυροσύτερο που δεν τρως εσύ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, Μάι. Με ζυγό απ' όλα τρώω τώρα. Ό,τι του ζητάει φαγητό, παιδιά. Δεν έχει φάει τόσα χρόνια τίποτα, απολύτως τίποτα. Δεν ήθελε με τίποτα να δοκιμάσει να τρώει. Και τώρα. Το
πολύ το χτύπημα που έχει. Από το πέσιμο που έχει. Φαίνεται κάτι στο μυαλό του, κάτι στο οργανισμό του έχει, τα κυτταρά το χτύπησε και τώρα μόλις βλέπει ότι παίρνω κάτι να φάω ή κάθομαι στην κουζίνα, έρχεται και ζητάει και το φαίνεται, τρώει τα πάντα, δοκιμάζει τα πάντα, δεν τρώει πολύ λίγο, αλλά ζητάει και θέλει να φάει απ' όλα, απ' όλα. Τρώει ακόμα και... Κρέπα. Ναι. Και τυρί και πατατάκια και τρώει όλα. Τρώει ακόμα τα... και τέτοιο, αυτό που, πώς λέω, ηλιοσπορό. Ναι, τρώει και αυτό. Όλα, όλα. Να αυτά. Στα γεράματα, ξέρετε, έχει αλλάξει. Ναι, μωρέ, ναι. Έδειξες αυτό που ζωγράφισα. Δεν έδειξα. Για φέρε να δείξουμε αυτό. Ούτε στο μπαμπά δεν έδειξες. Το είδα, το είδα. Α, το είδες, τι ωραία ζωγραφιά. Και λέει ότι όλες οι τάξεις λέγανε «Βάου, βάου, τι ωραίο». Και ο δάσκαλος των εικαστικών του είπε «Μπράβο, Βασίλη, πολύ ωραία ζωγραφιά». Και αν θα ξαναζωγραφείς κάτι τέτοιο ή έτσι όμορφα, θα πάρεις και βραβείο και μεδάλιο, δεν ξέρω τι. Έλα, φέρ' το γρήγορα. Έλα. Κοιτάξτε εδώ, έχει ζωγραφίσει τον... Wow, τον Μάι. Κοιτάξτε τι ωραία ζωγραφία που έχει κάνει το αγόρι μου, βλέπετε. Πάρ' το δάχτυλο. Πώς να το πάρω, πώς να κρατήσω. Το έχει κάνει και με γαλάζια μάτια. Πολύ ωραίο. Και φωτομένη ουρά μάλλον είναι νευρισμένος, ε, ο Μάι. Γιατί τον έχεις χρωματίσει όλο, όταν γύρισες από το σχολείο δεν ήταν όλος γκρι. Κάτι άλλαξες, ε? Εδώ το, αυτό εδώ το πράγμα έπρεπε να χρωματίσω. Ναι, χρωμάτισες πολύ, γιατί στο πρόσωπο δεν ήταν έτσι χρωματιστό όταν το έφερες από το σχολείο. Αυτό ζωγράφισε. Για πες μας, τι σου είπε ο δάσκαλος. Τι μου είπε. Τι σου είπε ο δάσκαλος. Μπράβο, σου είπε μόνο. Αχα. Μπράβο το παιδί μου, καλό παιδί, μπράβο. Πολύ ωραία. Αυτά. Λοιπόν, πάω εγώ να κάνω ένα μπανάκι, να χαλαρώσω λίγο όσο ο Ανδρέας βλέπει εκπομπή για την πατρίδα του, για την Ουκρανία, γιατί και εκεί γίνεται χαμός. Δεν ξέρω, με το πόλεμο και τα λοιπά, οπότε θέλει να δει μια πολιτική εκπομπή. Εγώ θα πάω να γεμίσω την πανιέρα, να ξαπλώσω λίγο. Βασίλη, μήπως πας να λουστείς. Ξέρεις τι έχει κάνει, για δείξε λίγο. Έχει βάλει λακ, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε το μαλλί του. Πονάει, βέβαια. Πήγαινε να λουστείς, παιδί μου. Έτσι θα κοιμηθείς. Όχι, Βασίλη, δεν κάνει. Πήγαινε, σε παρακαλώ, να λουστείς. Αύριο ο Βασίλης έχει αγώνα. Στο ψυχικό πάλι που είχαμε ξαναπάει. Ελπίζω να έχει αυτή τη φορά. Δεν είχαμε πάει στο ψυχικό. Μετά εγώ έχω κλείσει ραντεβού στο... Παιδιάτρο. Ποιο παιδιάτρο, παιδί μου. Όχι, στο... να φτιάξω τα νύχια μου, γιατί έχουν μακρύνει. Εντάξει, δεν πολύ φαίνεται στο βίντεο. Όπα, στην κάμερα, τέλος πάντων. Έχουν μακρύνει, παρόλο που δεν έχουν χαλάσει, αλλά έχουν μακρύνει. Και εντάξει, θέλω να τα βάψω, να τα κάνω για να, ξέρετε, μην σπάσει και... Γιατί εδώ έχει φύγει το γυαλιστερό από πάνω, από τόσο τρίψιμο, ντουλές και τα λοιπά, αλλά το μανό κρατάει. Κοιτάξτε το πώς κρατάει, βλέπετε. Έχουν περάσει 3 εβδομάδες και... Λοιπόν, οπότε κλείνω το σημερινό βλογκάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα. Φιλάκια πολλά. Τα λέμε στο επόμενο βλογκάκι. Bye bye.